Γιατί δεν πάτε στον τόπο ένα χρόνο μετά? Γιατί έχω ορκιστεί στο μνήμα του γιού μου ότι πρώτα θα τον δικαιώσω και μετά θα πάω. Ο Παύλος Ασλανίδης είναι ένας από τους τραγικούς γονείς που την 28η Φεβρουαρίου του 23 η ρότα της ζωής του άλλαξε. Θρηνώντας ακόμη ένα χρόνο μετά το γιο του στα συντρίμια της τραγωδίας των Τεμπών, λέει ότι το χρέος του στο εξής είναι να δικαιώσει τη μνήμη του παιδιού του, μιλώντας ανοιχτά όχι μόνο για προσπάθειες συγκάλυψης, αλλά για αδίστακτη συμπεριφορά πάνω στον πόνο τους, πάνω στα συντρίμια της τραγωδίας, πάνω στα πτώματα των αδικοχαμένων θυμάτων των Τεμπών. Όταν του λες αν έχετε εσείς παιδιά και αν είσαστε στη θέση μας, ναι, σας καταλαβαίνουμε και του λέμε ότι δεν μας καταλαβαίνετε καθόλου. Γιατί δεν είσαστε ποτέ στη θέση. Παιδιά έχετε, αλλά στη θέση μας δεν έχετε έρθει. Πληρώνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους από το μόχθο μας και τον κόπο μας τόσα χρόνια από τον ιδρώτα μας και τελικά όταν τους χρειαζόμαστε, πραγματικά τους έχουμε απέναντι. Μιλώντας στο Ράδιο 984, ο κύριος Ασλανίδης αναφέρθηκε στο κλείσιμο των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, υπό το βάρος, όπως τόνισε, μια σειρά ελλείψεων και παραλήψεων που εδώ και καιρό, όπως τόνισε, είχαν προοικονομήσει, όπως επισήμανε, ποιος ήταν ο στόχος. Την περιμέναμε αυτή την εξέλιξη. Οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Ο σκοπός τους στην εξεταστική ήταν μόνο να βγάλουν τον καραμαλή αυτό. Και με το μυαλό τους το φτωχό νομίζαν το καταφέρανε. Τον εξέσταν ανεπανόρθωτα. Ήταν ο πολιτικός του τάφος η εξεταστική του καραμαλή. Ο κύριος Ασλανίδης, μεταφέροντας με οργή όσα έχουν ζήσει τους τελευταίους μήνες, ανέφερε ότι τα στοιχεία από το δυστύχημα, τα βαγόνια και ό,τι αυτά είχαν μέσα, ακόμη και ιστούς από τα σώματα των παιδιών τους, βρίσκονται σε χώρο που κάθε άλλο παραφυλάσσονται και που μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι στη δικαιοσύνη που αυτοί ακριβώς την κατάσταση, όπως εξήγησε, τη θεωρούν ηθικό ζήτημα και όχι σκάνδαλο. Οι άνθρωποι είναι και εγκληματίες και με βαρβαρότητα φέρθηκαν τους πεθαμένους. Πετάξανε εκεί στο κουλούρι. Πήγατε λοιπόν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και είπατε ότι... Τις ρίχνω τις φωτογραφίες και τις λέω, εσείς μας είπατε ότι όλα είναι σωστά τοποθετημένα και σκεπασμένα και αυτά. Και αυτά ήταν σε ένα... τα χωράφια πεταμένα, στο πέρασε ο Ντάνιελ από εκεί η κακοκαιρία. Είχε περιττώματα από πουλιά πάνω, σκουπίδια που έφερε η πλημμύρα. Και μου λέει πώς κάνετε έτσι, ένα μικρό ηθικό θέμα είναι. Στοχεύοντας πλέον, όπως επισήμανε, μόνο στα δικαστήρια, ένας από τους τραγικούς γονείς ζήτησε από τους πολίτες να υπογράψουν στην πλατφόρμα change.org το αίτημα για κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας όταν προκύπτει ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων, που μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τις 577.000 υπογραφές. Τι να σας πω, εμείς την τροπή θα την ξεπλύνουμε. Είμαστε αποφασισμένοι. Τα παιδιά μας όταν τα ανταμώσουμε πρέπει να είναι περήφανα για μας.